Πριν από 100 χρόνια, στις 15 Απριλίου 1912, το μεγαλύτερο και πολυτελέστερο υπεροκειάνιο της εποχής, ο Τιτανικός, συγκρούστηκε με ένα μεγάλο παγόβουνο στο Βόρειο Ατλαντικό, καθώς εκτελούσε το παρθενικό του ταξίδι. Σχεδόν τρεις ώρες αργότερα, το 1 τρίτο των επιβατών του βρέθηκαν μέσα σε σωσίβιες λέμβους πάνω στα παγωμένα νερά του ωκεανού και από εκεί παρακολούθησαν συγκλονισμένοι την βύθιση του πανέμορφου πλοίου που παρέσυρε μαζί του σε έναν υγρό τράφο εκατοντάδες συνεπιβάτες τους. Η τραγική εκείνη βραδιά παραμένει αξέχαστη ένα αιώνα αργότερα. Η ιστορία του Τιτανικού συνεχίζει να συγκλονίζει μικρούς και μεγάλους. Στις παραμονές της εκατοστής επαιτίου του Ναυαγίου άρχισε να προβάλλεται διεθνώς μια τρισδιάστατη παραγωγή της εξαιρετικά δημοφιλούς ομώνυμης κινηματογραφικής ταινίας του Hollywood. Στο Las Vegas, επισκέπτε κατακλείζουν καθημερινά έκθεση με αυθεντικά αντικείμενα που έχουν ανασυρθεί από το ναυάγιο. Ανάμεσά του είναι και ένα σιδερένιο κομμάτι από το κήτο του πλοίου. Amazing. Amazing. Από τους δύο και πλέον χιλιάδες επιβάτες του Τιτανικού επέζησαν μόνο 710. Στην παλαιότερη ταινία, Βραδιά που θα μείνει αλυσμόνητη, βλέπουμε ότι ο Τιτανικό δεν είχε αρκετέ σωσίβιε βάρκε. Οι περισσότερε του χρησιμοποιήθηκαν από γυναίκε και παιδιά. Οι επιβάτε τη τρίτη θέση και οι άνδρε ήταν ω επιτοπλίστων αυτοί που αναγκαστικά έμειναν στο πλοίο και παρασύρθηκαν μαζί του στο βυθό. Απέδωσε! Ο Πολ Κούρσμαν είχε προπάπου του τον Ισίδωρο Στράους, ένα εύπορο Νεοϊορκέζο που μαζί με τη σύζυγό του ήταν επιβάτε στην πρώτη θέση. Εκείνη τη βραδιά απαρνήθηκαν τα πλούτη τους. Και ο Ισίδωρος είπε, «Οπότε και αν υπάρχει μία γυναίκα ή μία μικρή παιδιά στο σπίτι, εγώ ως άνθρωπο δεν θα μπω σε ένα ζωοδοχείο». Η γυναίκα του, η Αίντα, επέλεξε να μείνει στο πλευρό του εισίδωρου, όπως είδαμε και στην ταινία Βραδιά που θα μείνει αλυσμόνιτη. Όταν εντοπίστηκε το ναυάγιο του Τιτανικού το 1985, πολλοί εξερευνητές έσπευσαν να το φωτογραφήσουν και να συλλέξουν αντικείμενα γύρω από αυτό. In to the memory of this tragedy and those who lost their lives there. Uh, nothing has been removed from the ship itself, which is viewed as a sacred object. Or Arlan Ettinger in a proedros tou ikouplistrias mon Guernseys tis New Yorkis. Echi vgali gia poulima 5.50000 anamnistika antikimena. Before long uh, the ship will be gone due to the brutal conditions under the North Atlantic where she rests. So this collection really does embody the memory of the Titanic. Ο Ρίτσαρντ Ντάβενπορτ Χάινς είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Επιβάτες του Τιτανικού» που αναφέρεται σε όσους έκαναν το μοιραίο εκείνο ταξίδι πλούσιους και φτωχούς. Λέει πως το ταξίδι του Τιτανικού τον απασχολεί ακόμα γιατί δείχνει την αλαζονία των τεχνολόγων. Το Τιτανικό ήταν ένα ένα speeding through icebound waters uh, much too fast, dangerously fast, because people thought it was invulnerable. Μάλιστα, πιστεύετε τώρα πως το τρωτό σημείο αυτού του θαύματος της ναυπηγικής του Τιτανικού ίσως ήτανε μερικά από τα πιο ευτελή συστατικά του. Επιστήμονε λένε πω οι βίδε που χρησιμοποιήθηκαν όταν φτιάχνονταν το κήτο του σκάφου δεν ήταν τόσο μεγάλη αντοχής όσο θα χρειάζονταν για την αντιμετώπιση περιπτώσεων μεγάλων συγκρούσεων. Γι' αυτό και όταν ο Τιτανικός συγκρούστηκε με το παγόβουνο, τότε το κήτο του άνοιξε στι ραφέ σαν να ήταν Γιώργο Μπίστη, Voice of America, Washington.